Σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου Ανάπτυξης, η βενζίνη έσπασε το φράγμα των 2 ευρώ ανά λίτρο. Στα ύψη εκτοξεύεται για μία ακόμη φορά η τιμή της. Την ίδια στιγμή η μέση τιμή του ντίζελ κίνησης άγγιξε το 1,78 ανά λίτρο. Δεν θα σας πω περισσότερα, πάμε στην ΠΟΠΕΚ και τον ειδικό τον κύριο Ασμάτογλου με τον οποίο θα κάνουμε μια σχετική κουβέντα. Κύριε Ασμάτογλου, καλή σας μέρα. Καλημέρα κύριε Βασιλάκο και σε εσάς και στους ακροατές μας. Τραβάμε την ανηφόρα πάλι έτσι. Βέβαια. Ήδη από τις 15 Ιουλίου έχουμε πολύ μεγάλες αυξήσεις. Μέσα σε 2 μήνες μέχρι σήμερα έχουμε τουλάχιστον 15 λεπτά στην αμόλυβδη βενζίνη και 24 λεπτά στο πετρέλαιο κίνησης. Δηλαδή όταν στα μεγάλα αστικά κέντρα βλέπαμε την αμόλυβδη βενζίνη στο 1,85, τώρα τη βλέπουμε στα 2 ευρώ. Δηλαδή άγγιξε τα 2 ευρώ. Και βέβαια άκουσα το σχόλιο σας που είπατε προηγούμενα, έχει ξεπεράσει πανελλαδικά τη μέση τιμή των 2 ευρώ. Δηλαδή η μέση τιμή πανελλαδικά που βρισκόταν κάτω από τα 2 ευρώ και βέβαια οριακά θα σας πω, αυτή τη στιγμή βρίσκεται πολύ πάνω από το 2 ευρώ και δεν ξέρουμε πού θα φτάσει. Διάβαζα πάντως ότι και στην Αμοργό έπιασε τα 2,4. Ναι, και 2,45 έφτασε σε σημείο να είναι. Μετά υποχώρησε ελάχιστα, αλλά ξανά έχει βγει προς τα πάνω και δεν ξέρουμε πού θα φτάσει. Και δεν είναι μόνο η Αμοργός, δεν είναι μόνο τα Κυκλαδονήσια, είναι και αν θέλετε και οι απομακρυσμένες περιοχές της υπηρετικής Ελλάδος οι οποίες επιβαρύνονται με το μεταφορικό. Θα δανειστώ την Κέρκυρα η οποία έχει και τη χιλιομετρική απόσταση από την Θεσσαλονίκη μέχρι την Ιγουμενίτσα αλλά και με τα πλοία από την Ιγουμενίτσα στην Κέρκυρα και εκεί υπάρχει μια μεγάλη επιβάρυνση. Έχει αυξηθεί αρκετά η τιμή του καυσίμου και βέβαια ανησυχούμε ιδιαίτερα γιατί κοντά μας σε ένα μήνα είναι 15 Οκτωβρίου που θα ξεκινήσει η περίοδος του πετρελαίου θέρμανσης. Ναι. Ξεκινώντας η περίοδος του πετρελαίου θέρμανσης με τα σημερινά δεδομένα, δεν βάζω με τις αυξήσεις που πιθανότατα να έχουμε σε βάθος του μηνός μέχρι τις 15 Οκτωβρίου, θα σας πω ότι θα έχει ξεπεράσει την περσινή εναρκτήριο μέρα το πετρέλαιο θέρμανσης, γιατί πέρσι ξεκίνησε στο 1,40, με τα σημερινά δεδομένα έχει ξεπεράσει το 1,50. Είναι νωρίς για εκτιμήσεις πάντως έτσι, για να δούμε περίπου πού θα βρισκόμαστε. Είναι νωρίς, αλλά είμαστε στο 1,50 τουλάχιστον στα μεγάλα αστικά κέντρα σήμερα με τα σημερινά δεδομένα. Αν δεν υπάρξει υποχώρηση δεν θα το δούμε κάτω από αυτή την τιμή. Είναι πολύ υψηλή η τιμή και βέβαια το 1,50 ενώ με την μειωμένη τιμή, με το μειωμένο ειδικό φόρο κατανάλωσης που σημαίνει ότι η τιμή του θα είναι για την περίοδο του χειμώνα. Αν λοιπόν δεν υπάρξουν επιδόματα που θεωρώ ότι δεν θα υπάρξουν γιατί η κυβέρνηση όπως αντιλαμβάνεστε δεν θέλει ίσως να δώσει αυτά τα επιδόματα, δυστυχώς θα είναι απλησίαστο το πετρέλαιο θέρμανσης. Και το λέω αυτό γιατί πέρσι μην ξεχνάτε ότι είχε δοθεί ένα επίδομα στην Αντλία περίπου 20 λεπτά. Αυτά τα 20 λεπτά μαζέψανε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης τόσο πολύ χαμηλά που αυτόν τον ειδικό φόρο κατανάλωσης τον είχαμε στα επίπεδα του 2013 και είναι κάτι που εμείς λέγαμε πάντοτε σαν Πανελλήνια Ομοσπονδία Πρατηρίουχων και Εμπόρων Καυσίμων μειώστε τους φόρους ειδικά για το πετρέλαιο θέρμανσης στα επίπεδα του 2013 γιατί αυτό το καταναλωτικό αγαθό οφείλει η κυβέρνηση να το προσφέρει στην ελληνική οικογένεια και όχι να είναι απλησίαστο και να μην μπορεί να το βάλει γιατί πρέπει να ζεσταθεί. Έχουμε από τους υψηλότερους φορολογικούς συντελεστές στην Ευρώπη πάντως, έτσι. Βέβαια, οι φορολογικοί συντελεστές και οι ειδικοί φόροι κατανάλωσης και το ΦΠΑ αλλά και ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, ο οποίος και αυτός επιβαρύνεται με ΦΠΑ, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, είναι σε πολύ υψηλά επίπεδα σε σχέση με τα ευρωπαϊκά κράτη. Εκεί λοιπόν λέμε ότι ειδικά για το πετρέλαιο θέρμανσης θα πρέπει να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης οριζόντια γιατί πέρσι θα σας πω ότι το επίδομα το οποίο δόθηκε κάλυπτε το 90% το στοχευμένο αν θέλετε να πω κοινωνικό επίδομα του πετρελαίου θέρμανσης κάλυπτε το 90% του ελληνικού πληθυσμού. Τώρα το 10% θα πούμε ότι δεν είχε ανάγκη, γι' αυτό καλό είναι να μειωθεί οριζόντια για να το πάρει όλος ο κόσμος. Μάλιστα. Από την πλευρά των πρατηριούχων, για να κάνουμε έναν απολογισμό του καλοκαιριού, είσαστε ευχαριστημένος, γιατί φαντάζομαι ότι υπήρξε αύξηση της ζήτησης. Υπήρξε σε σχέση με την περσινή χρονιά που υπήρχαν και οι περιορισμοί,
είναι πιο μειωμένη η κίνηση και η κατανάλωσή μας και φέτος. Μάλιστα. Και αν είδαμε μία κίνηση ελάχιστα αυξημένη, είναι γιατί οι Έλληνες πολίτες, οι εκδρομείς, αυτοί οι οποίοι κάνανε τις καλοκαιρινές τους διακοπές, επέλεξαν να κινηθούν με το αυτοκίνητό τους και όχι με τα θαλάσσια μέσα, γιατί και τα εισιτήρια στα ακτοπλοϊκά έχουν αυξηθεί πάρα πολύ. Άρα λοιπόν αυτό, αν θέλετε την εκτίμησή μου, δεν ήταν και 100% πραγματικό, ήταν λίγο πλασματικό, γιατί όταν κάποιος προτιμά να μην πάει με τις θαλάσσιες μεταφορές και να μετακινηθεί με το αυτοκίνητό του, σαφώς παρουσιάζεται μία κίνηση η οποία στην ουσία, αν δεν ήταν έτσι τα ακριβά εισιτήρια, θα ήταν πολύ μειωμένη. Άρα για μένα καταγράφει το φετινό καλοκαίρι μείωση των πωλήσεών μας. Μάλιστα. Και κλείνοντας, θέλω να συζητήσουμε κάτι το οποίο το έχουμε συζητήσει αρκετές φορές, αλλά θα ήθελα να δούμε πού βρισκόμαστε. Έλεγχοι για ισχροκέρδια γίνονται ή όχι? Κύριε Βασιλάκο, τα πρατήρια, δυστυχώς τα πρατήρια, που δεν υπήρχε λόγος, γιατί το καύσιμο ήταν το μοναδικό το οποίο υποχώρησε σε όλα τα είδη. Βλέπουμε τα καταναλωτικά αγαθά στα ράφια των σούπερ μάρκετ να είναι σε υψηλά επίπεδα και να μην υποχωρούν. Ενώ το πετρέλαιο κίνησης, το οποίο είναι κόστος ενέργειας για τα παραγόμενα προϊόντα, υποχώρησε. Αυτές τις μειώσεις δεν τις είδαμε στα καταναλωτικά αγαθά. Τα πρατήρια λοιπόν βρίσκονται κάτω από το καθεστώς του πλαφών και βέβαια ελέγχονται. Αλλά δυστυχώς ελέγχονται τα πρατήρια μόνο που δεν χρειάζεται και έτσι δεν υπάρχει θέρμα εσχροκέρδειας, όπως είπατε. Άρα λοιπόν αυτό που πρέπει να εστιάσει την προσοχή της η κυβέρνηση είναι στα παραγόμενα προϊόντα, παύλα καταναλωτικά αγαθά. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό φθινόπωρο και θα τα ξαναπούμε. Καλή σας μέρα. Καλημέρα. Fly FM, η φωνή των πολιτών.